bypass. Για ένα bypass που πρέπει να μας κάνουν εδώ τα φροντιστήρια με τα γνώση. Ναι, με τα γνώση pass. Γιατί δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά με όλα αυτά. Τίποτα με τα γνώση pass. Με τα γνώση πα. Τι, μόνο εκεί πα βασικά, δεν πα και πουθενά αλλού. Μόνο με πα θα πα. Λοιπόν, κοντά μα έχουμε τον καλό φίλο πια, τον Νίκο τον Λαμψαγιανό από τα φροντιστήρια με τα γνώση. Καλησπέρα, Νίκο, κοντή γιορτή. Ακριβώς. Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα, αυτά λέγαμε και πριν με τον Νίκο. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι, ρε παιδί μου. Έχουμε και αυτό το άνοιγμα των σχολείων. Στη Θεσσαλία δεν βλέπω να ανοίγουν. Τα δικά μας θα ανοίξουν όμως. Τα δικά μας τα παιδιά όμως παρακαλά να ανοίξουν, η αλήθεια είναι. Δηλαδή έχουμε περάσει ένα καλοκαίρι το οποίο είναι δύσκολο για όλους και για τα παιδιά και για τους γονείς. Και θέλουν όλοι να γυρίσουν στα σχολεία, στα θερανία. Στη ρουτίνα. Στη ρουτίνα. Αποζητούμε τη ρουτίνα, να ξεφύγουμε λίγο από αυτές τις σκέψεις και από αυτά τα συναισθήματα. Έτσι, που μας μαύρισαν κυριολεκτικά την ψυχή. Πλέον το σχολείο, για φέτος τουλάχιστον, έχει αρχίσει και είναι μια ευχάριστη διέξοδο για τα παιδιά. Και το περιμένουν, το προσμονούν. Και ήταν έτσι και το 20 και το 21. Ναι. Ήταν τα παιδιά κλεισμένα στα σπίτια λόγω των lockdowns. Φέτος λόγω πού αυτού. Πού να το πεις τώρα και να σε πιστέψεις. Πού να το πεις τώρα, στο έτσι, είναι 2023, το σχολείο θα λειτουργεί ως θέλω να πάω, λέει σχολείο, δεν μπορώ άλλο. Ναι, κοντεύει να γίνει ψυχοθεραπεία. Έχετε ξεκινήσει όμως και από το καλοκαίρι, δηλαδή οι επαφές με τα παιδιά δεν έχουν σταματήσει. Όχι, δεν έχουν σταματήσει. Η αλήθεια είναι ότι για τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου που μεταβαίνουν στην Τρίτη Λυκείου, ο Γολγοθάς της τελευταίας χρονιάς ξεκίνησε από τέλη Ιουνίου ουσιαστικά. Δεν τελείωσε καθόλου. Ξεκίνησε. Ναι, λέω, δεν τελείωσε όχι, καθόλου. Δεν τελείωσε. Ξεκουράστηκαν πάρα πολύ λίγο τον Αύγουστο και ουσιαστικά τώρα ξαναξεκινάνε να διαβάζουν ξανά, να κάνουν επαναλήψεις. Να έχουν επαφές με τους καθηγητές, να γράφουν διαγωνίσματα, να βλέπουν πώς τα πήγαν ουσιαστικά το καλοκαίρι, τι κενά άφησαν, τι δεν διάβασαν σωστά, ώστε να. Να πάνε πανέτοιμοι μπράβο. Πια από Δευτέρα. Να ξεκινήσουν ουσιαστικά ναι. ένα νέο ρυθμό, ένα διαφορετικό ρυθμό, γιατί μην ξεχνάμε το καλοκαίρι, είπαμε, τα παιδιά θα ξεκουραστούν τον Αύγουστο, αλλά μόνο δεν. Και αλλάζουν και οι ρυθμοί από τάξη σε τάξη, έτσι. Έτσι ακριβώς. Δεν έχει τους ίδιους ρυθμούς πρώτη γυμνασίου με Δευτέρα Λυκείου ή Τρίτη Λυκείου. Πολύ σωστά. Αλλά Κατερίνα, εδώ θα σε διακόψω γιατί περιμένουμε κιόλας και μια απόφαση από το Υπουργείο που θα αρχίσει να ουσιαστικά να μετράει ο βαθμός από την πρώτη Λυκείου. Δηλαδή του χρόνου θα είναι σίγουρο. Τα παιδιά τα οποία θα πάνε του χρόνου στην Α Λυκείου θα μετράει μάλλον ο βαθμός της Α, Β και Γ Λυκείου. Τώρα δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ψηφιστεί. Δεν έχει ψηφιστεί, έχει συζητηθεί. Να πω, συγγνώμη. Μίλησε μου ανοιχτά. Αυτή η αγωνία του κάθε Υπουργού Παιδείας να αποτελέσει τον ένα και μοναδικό Υπουργό Παιδείας, ο οποίος έφερε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, μας έχει κάνει πάρα πολύ κακό. Κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιηθεί αυτό το πράγμα. Η παιδεία είναι διακομματικό, διαπαραταξιακό και εθνικό ζήτημα. Όποιος ανεβαίνει πάνω υπουργός, με όλα τα χρόνια μιλάω, έτσι, έχει τη δική του άποψη περί παιδείας. Αλλάζει το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Αλλάζει τις βαθμολογίες. Εμείς τώρα δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα μόρια, εμείς είμαστε στις 4.000. Βάζει εξετάσεις 5η-6η δημοτικού, τις βγάζει τις εξετάσεις από το δημοτικό. Όχι, λέει, θα κάνετε αυτό, δεν θα κάνετε. Για όνομα του Θεού, εκεί κάτω στην Αθήνα που αποφασίζετε, μαζευτείτε κάποια στιγμή όλοι μαζί. Όλοι μαζί όμως. Καλά, δεν μπορούνε. Να μπορέσουν να αποφασίσουν τι θέλετε. Εδώ έχουμε ανθρώπους, το είπαμε προθέσει ότι ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Κασελάκης, άνθρωποι που θα εκπροσωπήσουν, προσπαθούν να ηγηθούν ενός πολιτικού χώρου, κομματικού χώρου, ο οποίος είναι ενάντια στην ανώτατη ιδιωτική εκπαίδευση. Οι ίδιοι έχουν πάει μόνο σε ιδιωτική ανώτατη και ιδιωτική εκπαίδευση. Λιγάκι αυτό το πράγμα λίγο το συμμαζέψουμε, γιατί η παιδεία, και νομίζω καλύτερα δεν μπορεί να το πει κανένα άλλο από σένα, η παιδεία είναι η βάση κάθε λαού. Σίγουρα τα παιδιά δεν φταίνε σε όλο αυτό. Σαφέστατα. Τα παιδιά ουσιαστικά το μόνο που λαμβάνουν είναι το αποτέλεσμα της απόφασης ενός υπουργού, μιας βουλής, ενός πρωθυπουργού. Εμείς όμως δεν θέλουμε να κρίνουμε ούτε μια απόφαση, ούτε το τι θέλουμε. Όχι, δεν μπορεί να πει κανεί καλύτερο ή χειρότερο. Ναι, αλλά αυτή η εναλλαγή είναι κακό πράγμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διορθώστε με λίγο. Αν όντως ισχύει αυτό που λες, αγαπητέ Νίκο, και προσμετράτε η βαθμολογία και από την πρώτη. Αυτοί που βρίσκονται στην Δευτέρα Λυκείου. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν θα μετρήσει. Πάνε με το παλιό σύστημα. Μπράβο, δεν θα μετρήσει. Το συνήθως μετράει για μαθητές που θα ενταχθούν στην Αθήνα. Είστε και δύο μικρότεροι από μένα, θα σας πω ότι αυτό, αν θεωρείτε καινοτομία στην παιδεία, είναι το σύστημα το οποίο είχαμε εμείς όταν ήμουν στο Λύκειο. Εγώ τελείωσα το Λύκειο το 1987. Ναι, αλλά δεν είχες μεταγνώση. Ναι, αλλά υπήρχε το 5-7-12 τότε.
μετρούσε 5% της πρώτης λυκείου, 7% της δεύτερης λυκείου και 12% τα πολιτήριο. Εκεί που θα συμφωνούσαμε όλοι, νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια σταθερότητα. Έτσι ακριβώς. Μια σταθερότητα στις αποφάσεις. Δηλαδή να υπάρχει ένα πλάνο το οποίο θα ακολουθηθεί. Απόλυτα. Ναι, άρα απόλυτα. Αυτό θα έρθει να δυσκολέψει και εσάς, τους φροντιστηριούχους, γιατί θα πρέπει να δουλέψετε με διαφορετικά δεδομένα. Την ίδια σχολική χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι ζορίζει και τους γονείς, όχι μόνο και τους εκπαιδευτικούς. Βέβαια, εντάξει, δηλαδή, απλά λέω τώρα λόγω του επαγγέλματος του δικού. Αρχικά στο πάνω με το σχολείο. Στο σχολείο βλέπουμε τους καθηγητές που είναι εξίσου καλοί, όλοι οι καθηγητές που είναι στο σχολείο, δεν θέλω να εξαιρέσω κανέναν. Προσπαθούν με μεγάλες προσπάθειες, έχοντας 24, 25, 26, 27 παιδιά μέσα στην τάξη, να τα απεξέλθουν, να βγάλουν ένα κομμάτι ύλη με παιδιά τα οποία δεν είναι ίδιο επίπεδο, ενώντας ότι ακριβώς. Κάποια έχουν περισσότερα κενά, κάποια διαβάζουν ίσως πιο πολύ. Σίγουρα δεν άλλοι μπορεί... αντιλαμβάνονται πιο γρήγορα και διαβάζουν λιγότερο. Δεν μπορεί να υπάρχει ομοιογένεια στα 26 παιδιά στο σχολείο. Δεν γίνεται στατιστικά. Εμείς προσπαθούμε στο φροντιστήριο να αυτό να το ξαναμίσουμε. Προσπαθούμε να έχουμε πιο λίγα παιδιά, με πιο πολλές τάξεις ουσιαστικά, για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε ουσιαστικά αυτό που λέγεται μάθηση, με διαφορετικό τρόπο, επικουρικά με το σχολείο. Και πιο ομοιογένεια. Αυτό προσπαθούμε μέχρι στιγμής το βέβαια έχετε κερδίσει, Νίκο, συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν γίνεται να μην δεν το πω, και ένα άλλο στοίχημα. Την επαφή, την πολύ σωστή και άρτια επαφή με τα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά με εσάς είναι φίλοι. Μπράβο, γιατί είμαστε επιλογή, δεν είμαστε υποχρέωση. Αυτή είναι η διαφορά με το σχολείο. Σίγουρα το σχολείο δεν μπορεί να γίνει επιλογή, γιατί... Επιλογή είναι το να πας στο Λύκειο, γιατί πλέον δεν είναι υποχρεωτικό. Σωστά. Έτσι. Είναι επιλογή το Λύκειο. Αλλά έτσι πως είναι τα πράγματα στην κοινωνία, ένας πτυχιούχος γυμνασίου, να το πω, πολιτηρίου, δεν μπορεί να βγει στην αγορά εργασίας για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, τουλάχιστον μέχρι σε ένα επίπεδο. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να έχει υψηλούς στόχους. Ενώ στην κοινωνία που ζούμε, όλοι θέτουμε όλο και πιο ψηλά τον πύχη. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντική. Και η κοινωνία μας πιο απαιτητική. Έτσι, δεν είναι μόνο ότι εμείς βάζουμε πιο ψηλά τα όνειρα, τα δικά μας και τους στόχους, τα παιδιά. Και εμείς καθηγητές που το βλέπουμε όλες αυτές τις χρονιές, βλέπουμε τα παλιά θέματα, τις παλιές πανελλήνιες, τη δυσκολία των θεμάτων, βλέπουμε ότι συνεχώς δυσκολεύουν τα πράγματα. Ναι. Και συνεχώς ζορίζουμε τα παιδιά λίγο παραπάνω. Όλοι μας, και εμείς οι καθηγητές στο φροντιστήριο, για να μπορέσουν να τα εκπαιδεύσουν ουσιαστικά για αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσουν στην τρίτη ηλικίου, γιατί αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσουν είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο. Έτσι. Άρα προσπαθούμε να το κάνουμε λίγο πιο οικείο. Έχω ένα μήνυμα από μία τηλεθεάτρια, η οποία με ρωτάει, μάλλον μου ζητά να σου κάνω την εξής ερώτηση. Γιατί κατά βάση, εγώ διαφωνώ, αλλά θα το ρωτήσω. Γιατί κατά βάση τα φροντιστήρια δίνουν τόσο μεγάλη έμφαση στους μαθητές που πάνε για πανελλήνιες, της τρίτης λυκείου, Δευτέρα και τρίτη λυκείου, και λιγότερο στους υπόλοιπους. Νομίζω ότι είναι λάθος. Εμείς προσπαθούμε επειδή τα παιδιά από το γυμνάσιο. Επειδή λέει οι συζητήσεις επικεντρώνονται κυρίως. Γιατί αυτά τα παιδιά θα βγουν την επόμενη μέρα στην αγορά εργασίας. Θα πάνε να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο, θα κάνουν το επόμενο βήμα ουσιαστικά. Εμείς αυτό που θέλουμε από μικρή τάξη, δηλαδή την πρώτη λυκείου, από την πρώτη γυμνασίου, συγγνώμη, προσπαθούμε να χτίσουμε μια λογική στα μαθηματικά, στην έκθεση, στον γραπτό λόγο. Δηλαδή να χτίσουμε σιγά-σιγά ένα παιδί του γυμνασίου. Όσο μεταβαίνει στην επόμενη τάξη, προσπαθούμε να του δείξουμε λίγο παραπάνω, να εμβαθύνουμε σε κομμάτια τα οποία θα εξεταστεί στο τέλος. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι έξι τάξεις δυστυχώς προετοιμάζουν το παιδί για την τρίτη λυκείου. Άρα ναι, θα συμφωνήσω ότι επικεντρωνόμαστε περισσότερο στα παιδιά της τρίτης λυκείου, χωρίς να παρακολουθήσουμε εννοείται. Σε καμία περίπτωση όμως ακριβώς. Δεν χάνεται η ποιότητα που δίνεται και η προσοχή στα μικρότερα παιδιά. Είναι η ίδια. Απλά είμαστε λίγο επίοικοι στα παιδιά των μικρότερων τάξεων, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πλάνο το οποίο είναι μακροπρόθεσμο. Δεν είναι ένα πλάνο το οποίο είναι για 6 μήνες, ούτε για ένα χρόνο. Αναφέρθηκε στα παιδιά της πρώτης γυμνασίου. Ναι. Θα πρέπει τελικά, γιατί είπαμε τη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία, θα πρέπει τα παιδιά αυτά που χρειάζονται λίγη βοήθεια τελικά να κάνουν το βήμα στην πρώτη γυμνασίου και να έρθουν σε ένα φροντιστήριο. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω... Ή θεωρείται υπερβολή. Υπερβολή. Θα σας πω το εξής. Σε μια οικογένεια, τριμελής οικογένεια, που ο πατέρας δουλεύει απογευματινές ώρες. Η μητέρα δουλεύει ένα σπαστό ωράριο. Το παιδί πηγαίνει σχολείο το πρωί. Κάνει δραστηριότητες όπως είναι ποδόσφαιρο, βόλεϊ, αγγλικά. Αθλητισμό, ναι, και δραστηριότητες. Έχει και τα αγγλικά, γιατί πολλά παιδιά. Τα περισσότερα βέβαια παιδιά στο γυμνάσιο έχουν αγγλικά. Κάποια έχουν αγγλικά. Μουσική. Μουσική. Πολύ σκοπό, πολλά. Που είμαι υπέρ σε αυτό. Εννοείται ότι ένα παιδί πρέπει να έχει ένα χόμπι, πρέπει να έχει τη μουσική του, πρέπει να έχει το ποδόσφαιρό του, το βόλεϊ.
ο χρόνος στο διάβασμα, ο χρόνος που μπορεί να αφιερώσει ένας γονιός. Εκεί είναι το πρόβλημα. Θεωρώ ότι πολλοί γονείς δεν αδυνατούν. Αν μου επιτρέψεις το πρόβλημα αυτό, εμένα η κόρη μου τώρα θα ξεκινήσει δημοτικό και το άγχος μου είναι αυτό, το διάβασμα. Πότε θα βρεθεί χρόνος και αν θα διακυβευτεί στο διάβασμα η σχέση μου με το παιδί. Γιατί όταν κάνεις μία δουλειά η οποία πραγματικά σε εξουθενώνει, δουλεύεις πάρα πολλές ώρες, η υπομονή σου λιγοστεύει. Ναι. Και μεγαλώνουμε κιόλας, ξέρεις. Και δεν υπάρχουν περιθώρια πολλά. Δεν αδικείς όμως τα παιδιά τα οποία μπορούν να διαβάζουν και μόνα τους. Εννοείται, δεν σημαίνει ότι είναι αναγκαστικό όλοι να ξεκινήσουν φροντιστήριο. Δεν είναι αναγκαστικό. Ειδικά στην πρώτη γυμνασίου, τα παιδιά μεταβαίνουν από το δημοτικό στην πρώτη γυμνασίου, στο γυμνάσιο ουσιαστικά. Και σιγά σιγά αρχίζουν να καταλαβαίνουν την οτροπία του γυμνασίου. Γιατί είναι πολύ διαφορετική. Άλλο δημοτικό, άλλο γυμνάσιο. Άλλο γυμνάσιο, άλλο λύκειο. Αυτές οι μεταβάσεις πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές. Ειδικά για ένα παιδί το οποίο δεν έχει μάθει να διαβάζει σωστά. Γιατί τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν μάθει να διαβάζουν σωστά. Γι' αυτό λόγο και χρειάζονται τα φροντιστήρια. Άρα λοιπόν από το δημοτικό ξεκινάει η παιδεία στο διάβασμα. Ναι. Η τακτική. Η τακτική, ναι. Η τακτική. Η οποία κατά την άποψή σου ποια θα πρέπει να είναι, Νίκο. Η τακτική πρέπει να μάθουν να διαβάζουν σωστά. Πρέπει να μάθουν να μοιράζουν τον χρόνο τους σε όλη την εβδομάδα σε ίσα μέρη. Πρέπει να ξεκουράζονται, πρέπει να ξεσκάνε με μια δεξιότητα. Και να παίζουν. Μπράβο, πολύ σωστά. Το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει το παιδί να ξεσκάει. Να παίζουν όχι με το τάμπλετ, αυτή είναι η διαφορά. Όχι μπορείς με το να το ξαναπείς αυτό, σε παρακαλώ. Να μην παίζουν με ηλεκτρονικές συσκευές. Λίγο πιο δυνατά. Όχι, λίγο πιο δυνατά. Λίγο πιο δυνατά να τα ακούσουν τα παιδιά. Όχι με το τάμπλετ και όχι με το κινητό. Δεν λέμε να απαγορεύσουμε αυτά. Όχι, αλλά υπάρχει λογική. Αυτές οι συσκευές εννοείται ότι είναι μέσα στη ζωή μας, είναι στην καθημερινότητά μας. Πλέον δουλεύουμε όλοι με έναν υπολογιστή, με ένα τάμπλετ. Αλλά τα παιδιά πρέπει λίγο να το έχουν με μέτρο όλο αυτό. Γιατί θεωρώ ότι του επηρεάζει. Είναι μια συνήθεια η οποία πολύ δύσκολα κόβεται από τα παιδιά. Και πρέπει οι γονείς, και εγώ κάποια στιγμή εύχομαι να γίνω γονιός, να το δώσω στα παιδιά μου, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι για το πόσο χρόνο αφιερώνουν τα παιδιά στα social, στα tablet, στα παιχνίδια, τα οποία είναι ηλεκτρονικά και όχι παιχνίδια μεταξύ φίλων στα πάρκα και δεν συμμαζεύεται. Αυτό είναι διαφορετικό είδος κοινωνικοποίηση. Όταν παίζει με το ηλεκτρονικό, αυτά τα online που λέμε games, όχι μόνο σου, έτσι. Έχεις μπαίνει επαφή, αλλά η επαφή είναι περιορισμένη σε κλίμακος. Το παιδί πρέπει να βγει να παίξει, όπως παίζαμε εμείς, στις αλάνες, έξω να βγει με τους φίλους και όλα αυτά. Όλα πρέπει να γίνονται. Γιατί ένα παιδί τώρα, εν έτη 2023, αν δεν έχει επαφή με αυτά τα μέσα, είναι εκτός εποχής. Σίγουρα. Έτσι. Θέλει όλα μια ισορροπία. Νίκο, πόσο απρόσιτο ή προσιτό είναι για έναν γονιό το 2023 το να φέρει το παιδί του σε ένα φροντιστήριο. Πόσο προσιτό είναι. Έτσι πως ζούμε αυτές τις εποχές πλέον με ραγδαίες αυξήσεις όλων των πρώτων υλών, έτσι. Βλέπω ότι είναι δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να το καταφέρουν όλοι οι γονείς. Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε σε πολύ προσιτές τιμές για να βοηθήσουμε τους γονείς, αλλά βλέπουμε ότι ακόμη και σε εμάς οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Μα θα πρέπει και εσύ να αυξήσεις τους μισθούς των εργαζομένων σου. Είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι στο χέρι μου να μην το κάνω και θέλουμε να το κάνουμε από τη στιγμή που όλοι προσπαθούν για το καλύτερο. Όταν βλέπουμε, όταν βλέπουμε ότι όλα αυξάνονται, οι μισθοί αυξάνονται, εννοείται ότι έτσι πως τα φέρνει η κοινωνία θα αυξηθούν όλα. Ναι. Και δυστυχώς είναι λίγο δύσκολο για ένα γονιό να καταφέρει να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα σε ένα φροντιστήριο. Αλλάζει η λογική του παιδιού στο διάβασμα από την πρώτη γυμνασίου που θα έρθει στη μεταγνώση. Και στη μεταγνώση και σε κάθε μεταγνώση. Ναι. Μπαίνει εύκολα σε άλλη λογική. Τα παιδιά όλα. Γιατί υπάρχει μια ρουτίνα στο δημοτικό. Υπάρχουν δύο κατηγορίες παιδιών. Τα παιδιά τα οποία δεν είχαν βοηθηθεί πιο πριν, παλαιότερα, οπότε δεν γνωρίζουν πώς είναι το να διαβάζεις με ένα καθηγητή, πώς είναι να διαβάζεις μαζί με 6 άτομα, μαζί με 5 άτομα. Άρα λοιπόν στην αρχή παθαίνουν ένα σοκ. Το οποίο όμως το συνηθίζουν, γιατί είναι παιδιά τα οποία σε αυτές τις ηλικίες, στις τρυφερές ηλικίες, έχουν μάθει να ζορίζονται. Έχουν μάθει. Και είναι και προσάρμοστοι. Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή είναι διαφορετικό να ζορίζεται ένας 22χρονος και είναι διαφορετικό να ζορίζεται ένας 17χρονος, 15 και πάει λέγοντας. Τα παιδιά το αντέχουν, αλλά δυστυχώς δουλεύουν στα κόκκινα. Ναι. Και αυτό είναι επειδή ξαναλέω ότι πρέπει με βάση την τρίτη ηλικίου, με βάση τις πανελλήνιες, τα παιδιά να φτάσουν σε ένα επίπεδο για να μπορούσαν να πετύχουν το στόχο τους. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τη μεταγνώση? Οι καθηγητές, το κλίμα, η συλλογική προσπάθεια που γίνεται από τους καθηγητές,
το υλικό το οποίο δίνουμε, γιατί προσπαθούμε, τώρα που έρχεται και ο Σεπτέμβριος, δύο μέρες πριν να ανοίξουν τα σχολεία, πολλοί γονείς θα πάνε στα βιβλιοπωλεία, θα αγοράζουν βοηθήματα. Εμείς προσπαθούμε να γράφουμε δικά μας βοηθήματα και να τα παρέχουμε δωρεάν στα παιδιά. Αυτό είναι εξαιρετικό. Χωρίς χρέος. Γιατί ένας γονιός να πάει στο βιβλιοπωλείο έχοντας τρία παιδιά και τα τρία πηγαίνοντας φροντιστήριο, από τέσσερα βοηθήματα το καθένα, το οποίο κοστίζει από 20 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι το κόστος κατευθείαν τις πρώτες μέρες στο σχολείο είναι μεγάλος. Ναι. Άρα λοιπόν προσπαθούμε με μια προσπάθεια, βελτιώνοντας συνεχώς τα συγγράμματα τα δικά μας, να μπορούμε να παρέχουμε τουλάχιστον μια βοήθεια, έστω τους πρώτους μήνες και μετά εννοείται, μέχρι το τέλος της τρίτης λυκείου, όλα τα βοηθήματά μας τα δίνουμε δωρεάν στα παιδιά. Είναι εξαιρετικό, μπράβο σας. Είναι τα διαγωνίσματα, είναι το έλεγχος προόδου, εγώ θα το πω έλεγχος προόδου, γιατί κάθε μήνα στέλνουμε στο γονέα έναν έλεγχο με σχόλιο του κάθε καθηγητή. Δηλαδή ο γονιός εννοείται ότι μπορεί να μην μπορεί να έρθει στο φροντιστήριο να ρωτήσει. Αλλά κάθε μήνα θα λάβει από τον μαθηματικό, τον φυσικό, τον φιλόλογο, από τον ιστορικό, το πώς θα πήγε το παιδί 30 μέρες. Αυτές τις πρώτες 30 μέρες και τις επόμενες 30 και πάει λέγοντας. Όταν βλέπουμε εμείς τα σχόλια των καθηγητών μας, που τα στέλνουμε ακριβώς έτσι πως είναι, καλούμε τον γονέα, εάν είναι αναγκαίο, να έρθει στο φροντιστήριο να μιλήσει από κοντά με τον αντίστοιχο καθηγητή, γιατί κάτι συναντήσαμε, κάτι είδαμε. Δηλαδή προσπαθούμε να είμαστε δίπλα και στα παιδιά και στους γονείς. Ναι. Αυτό το οποίο είναι δύσκολο να γίνεται, εννοείται, όταν έχεις μια καθημερινότητα, γι' αυτό λόγο κλείνουμε και ένα ραντεβού, για να μπορεί να είναι ο καθηγητής σε ένα ελεύθερο χρόνο που δεν θα επηρεάσει το μάθημα του παιδιού τους, που μπορεί να είναι ουσιαστικά εκείνη την ώρα και να μην καθυστερήσει. Αυτή, αν τυχόν, αυτό που είπες για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των μορίων, ναι. Εγώ ξέρω, τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, τα φροντιστήρια χωριζόταν σε θεωρητικά και θετικά φροντιστήρια ή εντός φροντιστηρίου υπήρχαν αυτοί οι δύο μεγάλοι τομείς. Από τη στιγμή που μπαίνουν πλέον εισάξια λόγω ακριβώς του ότι υπολογίζονται στους βαθμούς τα γενικής παιδείας, να τα πούμε έτσι. Υπάρχει κάποιος τρόπος τα φροντιστήρια να βοηθήσουν, διότι αποκτούν άλλη αξία πλέον τα μαθήματα αυτά, βαθμολογική. Τα τέσσερα εννοείται. Ναι. Τα τέσσερα, αυτή τη στιγμή, όταν μιλάω, αυτή τη στιγμή για πέρσι θα μιλήσω, βασικά είναι όλοι 25%. Μάλιστα. Το μόνο που αλλάζει είναι το κάθε πανεπιστήμιο σε κάθε πόλη. Δηλαδή, όλα ξεκινούν με 25%. Είναι τέσσερα μαθήματα. Ναι. Δεν ξεκινάμε και λέμε ότι είμαστε θετικοί, άρα η βάση, τα περισσότερα μόρια τα παίρνει με συντελεστή βαρύτητα στη φυσική, τη χημεία. Πλέον είναι η ίδια. Η πόλη αλλάζει το συντελεστή. Mm. Όχι η κατεύθυνση. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Α, μάλιστα. Είδηση της τελευταίας στιγμής, έχει προωθηθεί η επιβολή πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους για όλα τα προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και αξιοπρεπή διαβίωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ναι, γιατί ακούσαμε κάτι περίεργα νούμερα για τα εμφιαλωμένα. 5 ευρώ το νεράκι, είπαν το νερό νεράκι οι άνθρωποι. Εντάξει, αυτοί οι οποίοι το κάνουν αυτό. Έχουμε και μία εκδήλωση. Βέβαια, μία πολύ σημαντική εκδήλωση. Η οποία ποιους αφορά, να δούμε και τη σχετική. Αφορά όλους τους γονείς, κυρίως τα παιδιά και τους γονείς που θέλουν να δούνε ουσιαστικά τις σπουδές με μέλλον, να δούνε ουσιαστικά πώς θα πρέπει να διαβάζουν, γιατί μέσα θα υποθούν κάποια κεφάλαια τα οποία θα δώσουν κάποια tips στα παιδιά, το πώς πρέπει να διαβάζουν. Αυτό το οποίο λέμε ως σημαντικό και σαν προαπαιτούμενο για να μπορείς να συνεχίσεις, έστω και ακόμη και μόνος, έτσι, να διαβάζεις, θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Μητρόπολης, στην Αλεξανδρούπολη, την Κυριακή, 11 η ώρα. Αυτή την Κυριακή, εννοείται, είναι ανοιχτή εκδήλωση. Δεν την κάνουμε εμείς μόνο, την κάνουν όλα τα φροντιστήρια Θράκης. Είναι μια συλλογική προσπάθεια να μπορούμε να ενημερώσουμε σαν μια ομάδα και όχι ατομικά όλους τους γονείς και χωρίς κόστος. Έρχεται όποιος θέλει να την παρακολουθήσει, είναι δωρεάν, το τονίζω, και θα προσφέρει πολλά στα παιδιά και στους γονείς, γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι γονείς συμβάλλουν σε όλο αυτό. Οι γονείς που είναι δίπλα στα παιδιά, σε καθημερινή βάση, βλέποντας να διαβάζουν συνεχώς, να είναι δίπλα τους και πώς πρέπει να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση. Ναι. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Παιδάκια δημοτικού μπορούν να έρθουν και γονείς. Δυστυχώς όχι, είναι πάρα πολύ νωρίς. Για την υπηαγωγή τη συζήτηση, έτσι. Όχι, γιατί έτοιμοι είμαστε όλοι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι πανικό έχουμε εμείς που θα είναι πρωτάκια τα παιδιά μας. Τουλάχιστον εγώ δεν ζω μέσα σε αυτό. Αυτό. Να πω ένα πράγμα. Το προηγούμενο. Βάλτε λίγο το άλλο το σούπερ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Που έχουμε. Για εδώ για τη συζήτηση. Αυτό. Δέστε τώρα, εγώ διαβάζω διαρκώς. Η 11η Σεπτεμβρίου, η 11η Σεπτεμβρίου, η 11η Σεπτεμβρίου. Μου έρχεται, ξέρεις, επειδή υπάρχει και 11η Σεπτεμβρίου με τους δίδυμους πύργους, λέω ρε παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλει ψυχραιμία.
Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Ψυχραιμία. Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε. Και στα παιδιά, έτσι. Στα παιδιά κυρίως και μετά σε όλους εμάς. Έτσι, ναι. Γιατί αυτοί είναι οι ήρωες της καθημερινότητας, της σχολικής καθημερινότητας. Βαθιές ανάσες εμείς και ξέρετε. Λοιπόν, ο μόνος δρόμος, αν θες κάπου να πας σε φροντιστήριο μεταγνώση. Πας. Πας. Αλλά και πάμε διαφημίσεις πας τώρα.